Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος ο αναγνωστής είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Είναι καλή ώρα τώρα? Ναι, βέβαια. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Θες να ξεκινήσω να σου πω ακριβώς όλη τη διαδικασία. Γιατί δεν έγινε ο μεγαλέξοδος επάνω εντάξει του Γιώργου? Αυτό ακριβώς θες, γιατί θες να με ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο? Αυτό, μπορεί να ξεκινήσουμε με το πώς γεννήθηκε η ιδέα. Η ιδέα γεννήθηκε από έναν Έλληνο Αμερικανό, τον Τάσο του Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι καταγωγή του από την Καλαμάτα και ζει στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών μόνιμα. Και βεβαίως ο άνθρωπος έχει, όπως γνωρίζουμε και όπως άλλοι χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες έχουν ευαισθησία, ειδικά με το μακεδονικό θέμα, σε όλο το εξωτερικό. Το καταλαβαίνουμε αυτό και το γνωρίζουμε. Λοιπόν, η Ομογένεια λοιπόν της Αμερικής μαζί με τον Τάσο του Παπαδόπουλο Προεδρεύεται θέλησε να κάνει στην περιοχή μας μια λάξευση στο βράχο του Αγίου Γεωργίου, γιατί ήταν ο κατάλληλος βράχος. Δεν υπάρχει τέτοιος βράχος πουθενά αλλού στη Μακεδονία με τέτοιο απότομο ύψος. Για να μπορεί να λάξευτεί αυτή η πρωτομία, έπρεπε να υπάρχει ο ανάλογος βράχος. Λοιπόν, ξεκίνησε μια προσπάθεια ερχόμενος στο Δήμο, τότε το Δήμο Αγίου Γεωργίου, μιλώντας μαζί μου. Όλη η Δημοτική Αρχή αγκάλιασε αυτό το έργο. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό για την περιοχή μας και γι' αυτό το λόγο το αγκαλιάσαμε και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να βγάλουμε όλες τις αδειοδοτήσεις. Λοιπόν, οι αδειοδοτήσεις ήταν η προέγκριση γοροθέτης, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία πάρθηκαν από την Ομαρχία, αλλά χρειαζόταν και ένας χώρος για να γίνει αμφιθέατρο και για να προσεγγίσουμε και όλο το βράχο. Ένας χώρος από το βάθος. Εκεί χρειαζόταν να συνηγορήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αφού είχαμε τελειώσει όλα τα πάντα και περιμέναμε να έχουμε μια θετική εισήγηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που προείστατο ο Βενιζέλος, ο Βαγγέλης, ο Υπουργός Πολιτισμού, μας δώσαν μια αρνητική για κάτι αστείους ισχυρισμούς. Βεβαίως, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα και φτάνεις μετά προσπάθεια ετών να τα φέρεις στις πέρας και να τελειώσεις και να περιμένεις να συνηγορήσει ένα Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και δεν νομίζω να είχαμε κάτι εκεί που να δημιουργούσε προβλήματα είτε με αρχαία είτε με κάτι, γιατί γνωρίζουμε όλη την περιοχή, δεν υπάρχουν αρχαιότητες. Και να αποφασίζουν αρνητικά, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν μόνο η απόφαση δική τους, ήταν και η κεντρική απόφαση της κυβέρνησης. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια κυβέρνηση, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν αυτή η ιστορία ναυάγησε. Μάλιστα, οπότε αναφέρουν αυτοί οι αρχαία χωρίς να έχουν κάνει κάποια έρευνα της περιοχής ή να μπορούν να... Δεν υπάρχουν αρχαία στην περιοχή. Απλώς, σαν δικαιολογία βρήκα ότι υπάρχουν αρχαιότητες κοντά. Τα κοντινότερα αρχαία είναι στην Αμφίβολη ή στα Κερδίλια, τόσο πάντων 16 χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν αρχαία στην περιοχή. Απλώς, δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή, γιατί προφανώς θα τους θύμιζε μερικοί, μιλάμε για μια λάξευση περίπου τα 90 μέτρα ύψος, θα γινόταν όλα με μηχανήματα ακρίβειας, ένα πολύ ωραίο έργο, ένα περίτεχνο, θα γινόταν κάτω ένα μεγάλο αμφιθέατρο για να γίνονται συνεδρίες και εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, και νομίζω αυτό θα ήταν κάτι που την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που θα κατασκευαζόταν αυτό το έργο, θα κινούσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων πολιτών από όλο τον κόσμο. Δεν θέλαν όμως, και έτσι, παρόλο που η χρηματοδότηση ήταν εξ ολοκλήρου από τους ομογενείς της Αμερικής, δεν θέλησε για άλλους λόγους η κυβέρνηση τότε. Οπότε μόλις λάβατε την αρνητική αυτή απάντηση, αναγκαστήκατε να σταματήσετε και δεν υπήρχε κάποια άλλη λύση? Δεν υπήρχε άλλη λύση. Έπρεπε να περάσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Άλλωστε, όλα τα έργα, νομίζω, ακόμα και ένα σπίτι να κάνει σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν αρχαιότητες, πρέπει να συνηγορείς η τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Έτσι. Αυτό είναι νόμος. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τόσο μεγάλο έργο χωρίς να έχουμε την έγκριση, ούτε να γίνει αφαίρετα. Γιατί μιλάμε για ένα έργο
θα δούλευαν εκατοντάδες άνθρωποι και θα έπαιρνε πάρα πολλά χρόνια για να υλοποιηθεί. Ένα τεράστιο έργο. Δεν μπορούσαμε να παρανομήσουμε. Είπαμε ότι μας υποσχέθηκε η επόμενη κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή ότι θα μας βοηθήσει να το κάνει και εκεί δεν έγινε κάτι θετικό, οπότε αλλάξαν και τα πράγματα και εγώ δεν είμαι πλέον δήμαρχος, οπότε έπρεπε να το τρέξουν κάποιοι άλλοι στη συνέχεια αν θέλω να γίνει. Και προφανώς δεν υπάρχουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι να το κυνηγήσουν και να βάγισε το όλο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να έχουν τόσο θερμή, αν θέλετε, να το υποστηρίξουν θερμά. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο έργο και θέλει και την ανάλογη προσπάθεια. Τα μεγάλα έργα θέλουν μεγάλη προσπάθεια. Πάσχοντας όμως, οι άνθρωποι ήταν τόσο ένθερμοι υποστηρικτές αυτού του έργου, ήταν χρηματοδότες μέχρι και το τελευταίο δολάριο που θα χρειαζόταν να το βάζανε, ανέβαζε την περιοχή μας κατακόρυφα. Τι να πω. Δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον κάτι. Σίγουρα ότι πέρασε από το χέρι σας το προσπαθήσατε. Ναι, ό,τι ήταν να περάσει από το χέρι μου και μάλιστα με μεγάλη προσπάθεια και παρακαλώντας τους ανθρώπους, ας πούμε, ακόμη, εντάξει, που δεν είναι του είδους μου, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν το θέλουν και δεν το θέλουν ακόμη. Δηλαδή, ακόμη και να βρεθεί και σήμερα κάποιος να πει ότι συνεχίζουμε τη χρηματοδότηση, πάλι θα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε ότι το μακεδονικό θέμα, γενικά, τη Μακεδονία δεν την υποστηρίζουν όλες οι εκάστοτε κυβερνήσεις πάρα πολύ τόσο έντρομα. Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχουν και τέτοιες δυσκολίες. Βλέπετε ότι έχουμε πλησίον κοντά στην ασφοβάλτα τον τάφο του Καστά που έχει σταματήσει και τώρα ακούσαμε κάτι καινούργιο, θα ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν δηλαδή ένα τέτοιο έργο, βρέθηκε ένας τάφος εκεί που δεν μπορεί κανένας να περιγράψει με λόγια πόσο σημαντικό έργο ήταν αυτό. Και τώρα το έχουν παρατήσει εκεί, να πούμε, αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει όμως, κάτι παρόμοιο είναι και αυτό δηλαδή και δεν το θέλω να πω, έχει σχέση με τη Μακεδονία. Ναι, και θα ήταν ένα έργο γιατί μέχρι στιγμής βρίσκουμε μόνο αρχαία έτσι μεγάλα έργα και θα ήταν κάτι που θα κατασκευάζαμε και εμείς να αφήσουμε. Όχι, ένα φανταστικό έργο και θα γινόταν με τελευταία λεπτομέρεια. Δηλαδή, ακριβώς την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου όπως τη φανταζόμαστε και όπως τη βλέπουμε όλοι. Δηλαδή, δεν θα ήταν κάτι που να. Δηλαδή, θα γινόταν με λέζερ. Ήδη έχουν γίνει τέτοια έργα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν λαξευθεί 4 πρόεδροι. Τώρα λαξεύουν τον ενδιάμονο του Ιουσιού στη Βόρεια Ταπότα. Αυτά τα έργα τα έχω δει εγώ. Τα έχω επισκεφτεί. Νομίζω ότι θα ήταν κάτι διαφορετικό βέβαια. Αλλά πολύ σημαντικό έργο, πολύ σημαντικό και θα κινούσε, θα έλεγα, την περιέργεια να το επισκεφτούν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Σαφώς. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χρόνο σας και τη συνομιλία. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η ιστορία. Να είστε καλά. Ναι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.